Στελέχη της Έριξον είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους. Σύμφωνα με την κατηγορία, διακινήθηκαν εκατομμύρια ευρώ από την Έριξον προς την εταιρεία του Θωμά Λιακουνάκου, προκειμένου να καταλήξουν σε επιτελικά στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Γιάννη Σμπόκο και τον Άκη Τσοχατζόπουλο, για την πραγματοποίηση της επίμαχης προμήθειας. Τον τελικό λόγο πάντως θα έχει το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δίνα Τσοκαλά, και οι μίζες βέβαια δεν έχουν τελειώμα και θα έχουμε και άλλες υποθέσεις στη συνέχεια. Πάμε όμως...